διάθεση να ευχαριστήσω τον Δήμο Σύρου Ευκοβουλής, το Τμήμα Πολιτισμού και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο, φίλος. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Κοιτάξτε να απολαύσετε τα έργα και αυτό, καλή διάθεση, καλή χαρά και υγεία σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Αντρέα Τσίνης λέγομαι, φιλόλογος του ιστορικού. Να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά που είστε όλοι απόψε και δεν είστε λίγοι σε μια τέτοια εποχή. Δεν έχουμε το πλεονέκτημα ότι είναι 4 καλλιτέχνες απόψε και αυτό σημαίνει περισσότερος κόσμος στα εγκαίνια. Είμαι εδώ να παρουσιάσω, και εγώ δεν θα πω βέβαια, έναν από τους 4 καλλιτέχνες όπως μου ανατέθηκε, ο οποίος με είδε σε άλλες εκθέσεις που έχω παρουσιάσει στη σειρά αρκετά χρόνια τώρα εικαστικών τεχνών, χάρη σε έναν παρόντα κριτικό τέχνης και επιμελητή εκθέσεων, και από εκεί ο κ. Παπαδόπουλος ο Χρήστος, ο παλιός μου φίλος με είδε και με παρακάλεσε να πω δύο λόγια. Εγώ θα πω βέβαια ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέβρεση με όποια έννοια θέλετε, τέχνη είναι ερωτική, 4 καλλιτεχνών, θα μιλήσω μόνο για τον Χρήστο, αλλά είναι η χαρά μου γιατί πράγματι όταν πρώτο ήρθα και εγώ στη σειρά πριν από τον Χρήστο το 90 και μένω μόνιμα πια, είχα γνωρίσει κάποιους από ένα από το 90. Είχα γνωρίσει 3 αξιόλογους ανθρώπους που είχε σειρά καλλιτέχνες. Είχα γνωρίσει τότε τον κύριο Κάρτα, είχα γνωρίσει τον Μανώλη τον Σιγάρα, που πρωτοπέσαν και μαζί θα έπρεπε που πρωτοπέσαν, και τον Χρήστο Παπαδόπουλο από το 90. Και είναι συγκινητικό να τα φέρνει έτσι η ζωή. Να πω λοιπόν για τον Χρήστο Παπαδόπουλο ότι γεννήθηκε το 52 στην Καρδίτσα, στη Φιλαρχή, σε ένα χωριό, και από Θεσσαλός έγινε η Ιωπελαγίτη, έγινε στη Διανός, γιατί μένει εδώ από το 70, στην γλυπτική ειδικεύεται και τελευταία αυτά χρόνια που θα δείτε εδώ δεξιά και σε κάποιο άλλο είδος που έχει την έννοια της γλυπτικής βέβαια και αυτό, αλλά κυρίως στην κατασκευή, ενώ τα ξύλινα που σκάω εμένα, και έχει παρουσιάσει εκθέσεις αρκετές ομαδικές και ατομικές, 69-91 στην Αθήνα, στην υπόλοιπη περιοχή των Κυκλάδων έχει παρουσιάσει έργα και στην Μύκονο και στην Πάρο. Έχει παρουσιάσει στο εξωτερικό, στη Ζηρίνη, στην Ελβετία και βέβαια στη Σίγα από το 1996, 2009, 2011 είναι οι 4 ατομικές του εκθέσεις ποιητικής. Από το 90 και πέρα τις έχω δει και δεν είναι λίγο πράγμα για ένα καλλιτέχνη και ειδικά ένα καλλιτέχνη που ασχολείται με το σκληρό υλικό της γλυπτικής και ο Χρήστος ασχολείται είτε με το μάρμαρο κυρίως, με τελικό ή παριανό λευκό, ασχολείται με το μέταλλο, με την πέτρα, με το υλό, με το σιλικό και με το ξύλο και ασφαλώς ίσως είναι πιο χρόνο όρο, αν και η τέχνη δεν έχει όρια χρονικά, στο να φτιάξει ένα ήχο από το να φτιάξει ίσως μια φωτογραφία ή ένα πίνακα ζωγραφικής. Είναι διαφορετική η δυσκολία και έχουμε παρουσιάσει λοιπόν 6-7 γλυπτά παριανά και η αρχή η γυναικεία μορφή είτε κεφαλή είτε όρθια, ολόσωμη, είτε καθιστή. Κάπου υπάρχουν ζευγάρια, υπάρχουν τρεις μορφές. Εκείνο που θα έλεγα εγώ και ας μου το επιτρέψει είναι ότι κανείς ελαχίστως να γνωρίζει από την γλυπτική, να έχει δει, να έχει διαβάσει, βλέπει την προέλευση, αν θέλετε την επίδραση του μεγάλου ΝΕΝ στα γλυπτά του Παπαδόπουλου. Εγώ θα λέγα από τους άλλους συνθήκες μας που έχουν πολύ στη σειρά, δεν είναι και πολύ στη σειρά. Οι ζωγράφοι μας είναι πολύ και γενικότερα στις άλλες καθηγητές τέχνες, αρχικά εννοώ. Θα έλεγα ότι ο Χρήστος είναι ο μικρός, ας μου το επιτρέψει, με πολλά εισαγωγικά που ήταν ο ΝΕΝ σύγχρονο. Και είναι ιδιαίτερα υπογραμμισμένο αυτό, γιατί ο Χρήστος δεν σπούδασε καλά σχολή. Καλογεθνό, την αυτοδίδαμη, και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, να δείτε τελευταία εφταετία που ασχολείται με το ξύλο, είτε με κερασιά, ως υλικό, είτε με ελιά. Πρώτα απ' όλα, είναι τα 3-4 γυναικεία πάντοτε ξυλόγλυπτα.
μορφές γυναικείες και αυτές, κυρίως η γυναικεία μορφή, κυριαρχεί στο έργο του Χριστού. Και δεξιά εδώ θα δείτε μουσικά όργανα από ξύλο, με τα οποία ασχολείται την τελευταία 7 ετία ο Χριστός. Εκτός από τους τζουράδες υπάρχει και το έμπερτο, σε μικρό και μεγαλύτερο μέγεθος, το οποίο είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί είναι ένα έμπορο όργανο, ας πούμε, σαν κιθάρα ή σαν τζούκι, θα το λέγαμε αγγλικά, που παίζεται και με τα δάχτυλα, και με την μπένα, και με φτερό και με το ψάρι. Και μάλιστα την επομένη Κυριακή, εδώ στις 8 η ώρα, μουσικά με τη Βασιλεία, θα παίξουμε με αυτά τα όργανα σε μια ενδεικτική, αν θέλετε, απόδοση του τι μπορεί να κάνει ένα ξύλο όταν έχει αυτός ο καλλιτέχνης να δημιουργηθεί ένα άλλο όργανο μια άλλη τέχνη. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε πάλι όλους σας, να ευχαριστήσουμε νομίζω εκ μέρους όλων των καλλιτεχνών τα μέσα ενημέρωσης που είναι εδώ, ιδιαίτερα ο λόγος του κυκλάδου με τον Γιώργο Σαντέμπη, να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες που είναι εδώ, τους ντόπιους και κάποιοι άλλοι που μπορεί να είστε και δεν το γνωρίζω, και φυσικά τους πιο δημοτικούς μας υπουργούς, τον Πάπα Χρυσαφίδη, τον Άκη Χρυσαφίδη, και εκείνος που θα δείξει τη σημερινή αυτή κατάσταση. Και να πω ότι υπάρχει ένα λαθάκι στο έντυπο πρόγραμμα με βιβλιαράκι του Δήμου του Συμβουλίου, γιατί τα γένεια σήμερα είναι μέρος αυτής της πολύμινης, πολύπλευρης και πολύπτυχης όσον αφορά τα είδη των παιδιών θεσμικής πια φεστιβαλικής διαδικασίας του Δήμου Σιδημούπολης, δηλαδή του Σύλλογου Πολιτισμός 2017 πλέον στο Βιαράκι του, όπου ο Παπαδόπουλος έχει γραφτεί Ζερβουδάκης, δηλαδή από Θεσσαλός, από το δέμα του Δημογραφείου, είναι κριτικός. Το μάτι είναι λάθος και επιφελούμενες ευκαιρίες να σας καλέσω και εγώ προσωπικά σε μια άλλη έκθεση μέσα σε αυτό το Σύλλογο Πολιτισμός 17, το επόμενο Σάββατο, στις 9 η ώρα, στην αίθουσα Ροήδη, στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Δημοκρατικού, όπου θα έχω την τιμή να παρουσιάσω τη Μέρη Καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνηλα στα εικαστικά, μετά σε μετάκριση του εδώ, όχι σε Βιέννη, και να σας καλέσω και στο 28 με Αυγούστου, εκεί που σκηνοθετώ, στο θεατρικό Παραδοσιά, στο θέατρο, για την επανάληψη της περιβόητης παράστασης που κάναμε τον Απρίλιο, της Πολυκουμπαγέρας, της Άγκαθα Κρίστη, που δεν ξέρετε πώς είναι στο παιδί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Υγεία, χαρά και να παρακολουθήσετε και να στηρίξετε όσες δημιώσεις και όσες μπορείτε σε αυτή τη σειρά. Αν μη τι άλλο, έχει φύση και πολιτισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ψήγματα αφαίρεσης
σε πολύ μικρά σημεία, αλλά στο σύνολο οι πίνακες του είναι δεμένες φόρμες, γνήσιες και σταθερές. Αυτόν τον κάνει για μένα έναν πολύ καλό ζωγράφο, γιατί ξέρει που πατάει, έχει βάση και με αφορμή αυτή του τη διαδρομή πιστεύω ότι έχουμε να δούμε και πάρα πολλά στο μέλλον. Εγώ περιμένω δηλαδή να δω από το Μανώλη τη στιγμή που θα αφήσει την πιστή αναπαράσταση και θα πάει στην αναπαράσταση της ψευδαίσθησης. Δηλαδή αυτό πραγματικά κάνει η ζωγραφική. Σήμερα μας παρουσιάζει μία δουλειά η οποία θα πρέπει να προσέξει το εξής. Η απλή καθημερινότητα αναβαθμίζεται και γίνεται ένα έργο τέχνης. Για παράδειγμα, ένα φύλλο που μπορεί εμείς να το προσπερνάμε στην καθημερινότητά μας, ο Μανώλης το αναβαθμίζει και μας το προτείνει να το δούμε σαν ένα έργο τέχνης. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι απλή υπόθεση και βέβαια δεν το κάνει μόνο ο καλλιτέχνης, ζητάει και τη δική σας την προσπάθεια για να το διαβάσετε και να το ερμηνεύσετε. Άλλωστε, θα σας υπενθυμίσω τα λόγια του Αντόρνο από τη σχολή της Φραγκούτης που είπε ότι τελικά η τέχνη είναι το τελευταίο προπύργιο της ελευθερίας. Αυτή λοιπόν την ελευθερία ζητούν οι καλλιτέχνες και εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης, μην αποπροσανατολίζεστε, ακολουθήστε τους. Η παλέτα του επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, είναι σφιχτή και δεμένη. Τα χρώματά του, έτσι όπως χειρίζεται το φως, έχει μία απλότητα αλλά και ένα βάθος. Μανώλη, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Νομίζω ότι η δουλειά σου είναι πάρα πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική. Αν κάποιος έχει να μας ρωτήσει κάτι, παρακαλώ να μας ρωτήσει.